centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Παίρνω και ένα μήνυμα πριν μπούμε στην συζήτησή μας. Μας ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Γιώτης εάν έχει βγει απόφαση, γιατί κάτι τέτοιο είδαν λέει, που επιβάλλει τέλη ταφή στα χωριά. Από το Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα δεν έχει περάσει. Υποθέτω ότι αυτό θα είναι θέμα της ποιότητας ζωής. Ναι. Κάπου από την αλήθεια το είδα και εγώ, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα τι ισχύει, γιατί δεν ήταν θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μισό λεπτάκι, θα έρθει τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο? Αν είναι θέμα που πρέπει να περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, αλλά σας λέω κάτι τέτοιο δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Οπότε δεν θέλω να πω κάτι το οποίο. Δεν θα ισχύει. Πάντως, αν μπουν τέλη ταφείς και στα χωριά, δεν θα ξέρω πού να πάμε να μας τάψουν μετά. Τέλος πάντων, πάμε και κανένα ξύλο εδώ πέρα. Λοιπόν, κύριε Μεταλλίδη, πάμε, θα το δούμε όμως το θέμα. Έχει ενδιαφέρον όπως μας το θέτουν οι ακροατές μας, γιατί πραγματικά μας κάνει εντύπωση όπως το διαβάζουμε κι εμείς. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες. Πολύ μεγάλη συζήτηση για το αλατομείο, κύριε Μεταλλίδη. Με δύο απόψεις να υπάρχουν και να κυριαρχούν. Η μια, όπως δείχνει το Δημοτικό Συμβούλιο, πλειοψηφία τουλάχιστον να θέλει να εκμισθώσει το λατομείο με κάποιο ποσό το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα, ακούγονται πολλά νούμερα. Και από την άλλη να υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει ο Δήμος ή οι Δήμοι συνολικά να διαχειριστούν αυτό το περιουσιακό στοιχείο προς όφελος της περιοχής και των έργων που θα γίνονται σε κάθε περιοχή. Χθες στην συνεδρίαση, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μια τοποθέτηση ο Δήμαρχος, αλλά μετά αποχώρησε από την συνεδρίαση, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Το θέμα τέθηκε επειδή είχε γίνει ήδη, ήμουν ενήμερος ότι θα ήθελαν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης να συζητήσουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Έγινε μια αρχική κουβέντα σαν προημερησίας. Εγώ να διευκρινίσω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Α. Απλά το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει μια συζήτηση ενημερωτικής φύσεως. Μισό λεπτά, το δηλαδή όλη την απόφαση θα την πάρει το ΔΣ. Το ΔΣ της Μακεδόνος ΑΕ. Α, καμία απόφαση από το Δήμο. Όχι. Καμία απόφαση. Γιατί αυτό, κύριε Μεταλλίδη? Γιατί αυτό ορίζεται από τους κανονισμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο ερχόμαστε να το αποφασίσουμε εμείς. Τη διαδικασία δεν μπορεί ο εκάστοτε πρόεδρος ή το κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει και να βάλει διαδικασίες οι οποίες δεν ισχύουν. Άρα από τους νόμους. Θα είναι μόνο ενημερωτικού χαρακτήρα. Η συζήτηση θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Η συζήτηση θα είναι. Θα επί των όρων, ας πούμε, της εκμίσθωσης, ας πούμε. Είπαμε ξανά για το τυπικό του θέματος. Στο τυπικό του θέματος αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο, ξεκινάει και τελειώνει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδόνος ΑΕ. Είναι τέτοια νομική μορφή της που δεν έρχεται το θέμα προς επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπα και χθες και προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, μία κουβέντα, είναι ότι ανά πάσα στιγμή όταν υπάρχει κάποιο θέμα και θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενημερωθούν στο σύνολο των μελών. Αλλά να μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ακυρώσει ή να επιβεβαιώσει μία απόφαση, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν αποκλειστικά υπεύθυνο το ΔΣ της επιχείρησης. Από εκεί και μετά μόνο κάποιες ενημερωτικές συζητήσεις μπορούν να γίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, πώς φτάσαμε ως εδώ όμως, κύριε Μεταλλίδη, και πρέπει να πούμε ότι αυτό που μαθαίνουμε, γιατί δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε εικόνα από το. Και είναι κρίμα αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στην έκδοση των περιβαλλοντικών, της περιβαλλοντικής άδειας για το λατομείο. Μάλιστα πάρα πολύ σύντομα, σε λίγες ίσως μέρες. Αυτό την πληροφόρηση είχα και εγώ χθες από τον κύριο Πέλκα, που είναι πρόεδρος της Μακεδνός. Ο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αυτός, ότι υπήρχε μια αντίστοιχη συνδιάσκεψη την ίδια ώρα, όπως με πληροφόρησε, για τους περιβαλλοντικούς όρους και ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο να ανακοινώσουμε ευχάριστα. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες αυτό θα επιβεβαιωθεί. Οπότε το θέμα προχωράει κανονικά όπως είχαμε. Αν βγει η περιβαλλοντική άδεια, είναι μετά, θα λέγαμε, ανοιχτές οι πόρτες λειτουργίας, θα βγει και η άδεια λειτουργίας του
του Λατομείου, έτσι δεν είναι? Ναι, μετά πρέπει να συνεχίσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες για να μπορέσουν να κάνουν. Που είναι σύντομες, το πιο δύσκολο είναι αυτό. Το πιο δύσκολο είναι περιβαλλοντικοί όροι. Ναι. Όχι γιατί το άλλο ότι σήμερα θα έχουμε περιβαλλοντικούς όρους και αύριο θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα Λατομείο. Όχι, αλλά είμαστε κοντά. Αλλά είναι, ναι, το κύριο αγκάθι είναι οι περιβαλλοντικοί όροι. Πάμε λίγο σε αυτά που έχουν ακουστεί όλες αυτές τις μέρες, γιατί ουσιαστικά καταλήγουμε σε δύο προτάσεις για αυτή την ιστορία. Σε αυτήν που προτάσει η πλειοψηφία του Δήμου, που είναι βεβαίως και η εισήγηση του κυρίου Πέλκα, πρόεδρου της Μακεδνός, για εκμίσθωση, με κάποιους όρους όμως, τους οποίους ακόμα δεν ξέρουμε, κύριε Μηταλίδη, και που δεν ξέρει ούτε και το ΔΣ, γιατί ο κύριος Πέλκας εδώ μας είπε στην εκπομπή ότι εάν οι όροι αυτοί δεν είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης του Δήμου, δεν θα τους ψηφίσει, δεν θα ψηφίσει αυτή την εκμίσθωση ούτε ο ίδιος ο κύριος Πέλκας. Λοιπόν, να βάλουμε μία σειρά επί της διαδικασίας, επειδή την χάνει να είμαι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός. Αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι αναθέσαμε στη δικηγόρο της Μακεδνός, ναι, τη νομική σύμβουλο, να συντάξει τους όρους βάσει των νόμων και των κανονισμών των οποίων ισχύει και βάσει του θεσμικού πλαισίου ενοικίασης των λατομείων και να έρθουν οι όροι αυτοί προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό πότε το αποφασίσατε, τέλη Νοεμβρίου? Αυτό το αποφασίσαμε περίπου τέλη Νοεμβρίου. Εδώ λοιπόν είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί πολλοί λένε γιατί το αποφασίσατε αυτό, κύριε Μηταλίδη. Γιατί καταθέσατε τα όπλα σαν Δήμος και δεν είπατε ότι ναι, ναι, θα το λειτουργήσουμε σαν Δήμος λοιπόν, εμείς και δεν θα το δώσουμε για νίκιο. Καταρχήν, γιατί δεν είμαστε ικανοί να το δούμε? Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να μην αποφασίσει την εκμίσθωση. Εντάξει, αλλά μπορεί να είναι συγκεκριμένη η βούληση. Αν η γραμμή της πλειοψηφίας είναι για εκμίσθωση, αλλά επειδή εδώ πέρα πλέον μιλάμε, ακούστε να δείτε, επειδή μιλάμε και σαν άτομα και επειδή εκεί πέρα δεν είναι μόνο ο Κίμωνο Μηταλίδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά είναι και ο Κίμωνο Μηταλίδης, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος, είναι επαγγελματίας, είναι οτιδήποτε άλλο, ναι, δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή του κάτω από κάποιους όρους οι οποίοι δεν θα είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω είναι αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Πέλκας. Οπότε αυτό το, ο στόχος και ο σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμφέροντα του Δήμου και προφανώς της εταιρείας. Και πάνω σε αυτό να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί στο Διοικητικό Συμβούλιο που υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων, και πάνω σε αυτό να δούμε αν αυτό το οποίο έρχεται σαν πρόταση είναι όντως συμφέρον ή όχι. Αυτό όμως θα ήθελα να πω. Πώς φτάσαμε να πούμε πάμε για εκμίσθωση? Δηλαδή, γιατί έχουμε εγκαταλείψει όλη την υπόλοιπη προσπάθεια? Κάτι όταν λέτε όλη την υπόλοιπη προσπάθεια, βλέπετε ότι εδώ και τόσο αρκετά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το λατομείο είναι ουσιαστικά είναι μη παραγωγικό. Το λατομείο, άμα θέλετε να το δείτε και άμα δούμε όλα τα χρόνια τα οποία δούλευε, ναι, η παραγωγή. Γιατί ένας ιδιώτης μπορεί να το κάνει παραγωγικό και δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος? Γιατί ο αυτό ισχύει σε πάρα πολλά σημεία. Όπως βλέπετε, πάρα πολλές επιχειρήσεις του δημοσίου είναι ζημιογόνες. Το ευρύτερο δημόσιο. Το άρα λοιπόν, έρχεται μετά κάποιος είστε ιδιώτης, από αυτούς που πιστεύετε, κύριε Μηταλίδη, ότι ο Δήμος και το κράτος γενικότερα, με την ευρύτερη έννοια δηλαδή, δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας? Όπως ακριβώς το είπατε. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είναι η λογική του επιχειρηματία. Αλλά το θέμα είναι ότι αν όντως μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια επιχείρηση μέσα στο Δήμο η οποία θα εξασφάλιζε κερδοφορία και την εύρυθμη λειτουργία της δομής του λατομείου, τότε ναι. Και σας λέω ακόμα, είναι μια κατάσταση ρευστή την οποία ακόμα τη συζητάμε. Ναι, προφανώς υπάρχει μια συγκεκριμένη βούληση. Ναι, προφανώς υπάρχει αυτό το οποίο θα έρθει προς συζήτηση και προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός, αλλά μέχρι εκεί. Και σας λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου και της εταιρείας. Και να πω λίγο κάτι, γιατί είπατε δύο φορές. Καταρχήν, εγώ δεν έχω δει μόνο δύο προτάσεις. Έχω δει τουλάχιστον τρεις προτάσεις. Εντάξει, είναι και η πρόταση του. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Ο Δήμος, αυτή τη στιγμή, η πρόθεση. Είναι και η πρόταση τα μίλια που μοιάζει πάρα πολύ με την πρόταση και Παπτσόγλου. Όπου οι δύο προτάσεις ουσιαστικά μιλάνε για πώληση. Γιατί αυτό είναι. Όταν πουλάμε έστω και μία μετοχή, μιλάμε για πώληση. Και μόνο η πρόταση της εισήγηση, μάλλον, από την πλευρά της διοίκησης δεν μιλάει για πώληση. Μόνο που και η άλλη πλευρά ουσιαστικά θεωρεί ότι και αυτό που πάτε να κάνετε είναι πώληση, διότι όταν δίνετε δυνατότητα στον ιδιώτη να έχει 20 συν 20 χρόνια, σε 40 χρόνια θα τελειώσει το βουνό, κύριε Μηταλίδη. Δεν αποφασίζει ο Δήμος. Δεν υπάρχει. Είναι πώληση κι αυτό. Δεν είναι πώληση, είναι ενοικίαση, γιατί υπάρχει όρους. Αν δεν τηρούνται οι όροι,
θα επιστρέψει το λατομείο κανονικά στον, στον εκμισθωτή και πάει λέγοντας. Δεν είναι πώληση. Πώληση θα είναι ότι αν έρθω αύριο, δώσω το 52%, δώσω το 5%, δώσω το 20%, αυτό το 20% θα φύγει και θα πάει σε κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο ή ιδιώτη ή οτιδήποτε. Αυτό είναι πώληση. Μάλιστα. Οτιδήποτε άλλο συζητάμε δεν είναι πώληση. Και μάλιστα αν πούμε σήμερα ότι υπάρχει μια δημοτική αρχή στο Άργος ή στον Εστόριο που μπορεί να προσωποποιείται και σε κάποιο άτομο, μετά από 2, 3, 5 χρόνια δεν θα υπάρχει το ίδιο άτομο και θα είναι το νομικό πρόσωπο ή ο ΟΤΑ ή οποιοδήποτε με κάποια άλλη σύνθεση. Οπότε αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και σε βάθος χρόνου και όχι μόνο πρόσκαιρα και βραχυπρόθεσμα. Εδώ λοιπόν πώς ανοίγει τώρα η συζήτηση, γιατί παίρνουμε και με αφορμή αυτά που υπόθηκαν τις προηγούμενες μέρες από αρκετούς. Εδώ αφήνεται να εννοηθεί και το είπε θα λέγαμε σχεδόν ευθέως ο κύριος Μόσχος παραδείγματος χάρη που είναι μέλος επίσης της επιχείρησης, του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγνώμη, ότι έχετε έτοιμο και τον ιδιώτη, κύριε Μεταλίδη. Πώς έχουμε έτοιμο τον ιδιώτη όταν υποβάλλονται κλειστές προτάσεις, όταν δεν αποκλείουμε κανέναν, ναι, όταν μπορεί να συστήσουμε εμείς οι δύο μία κοινοπραξία και να έρθουμε να υποβάλλουμε έτοιμα, να υποβάλλουμε το φάκελο και όταν οι φάκελοι θα ανοίξουν μπροστά σε μία επιτροπή κλειστή σφραγισμένη, όπου η προσφορότερη προσφορά, με την παρένθεση εδώ πέρα ότι θα πρέπει να έχει τα δικαιολογητικά τα οποία ορίζει ο νόμος, θα πάρει την κοινοπραξία. Ναι. Ίσως αφήνεται να εννοηθεί ότι οι όροι που θα βάλετε μπορεί να είναι φωτογραφικοί και τα λοιπά. Ωραία, εγώ να σας πω ότι να δεχθώ ότι μπορεί οι όροι να είναι φωτογραφικοί. Όταν απευθυνόμαστε στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο να κάνει μια φωτογραφική προκήρυξη? Μάλιστα. Λέτε ότι δεν ισχύει επουδενή κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο εκ των πραγμάτων, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, εμείς οι δύο μαθαίνουμε ότι υπάρχει η προκήρυξη του διαγωνισμού του λατομείου, πηγαίνουμε, συστήνουμε μια κοινοπραξία, εγώ μπορεί να έχω ένα μηχάνημα, εσείς να έχετε άλλο ένα ή οτιδήποτε άλλο και πάμε εκεί πέρα και καταθέτουμε την προσφορά μας. Ναι. Βλέπουμε ότι όντως είναι τόσο πολύ κερδοφόρο, γιατί και από την δημοπρασία, και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όποιο τίμημα αποφασιστεί για την προκήρυξη που θα βγει στην προκήρυξη θα είναι το αρχικό. Γι' αυτό και κάνουμε δημοπρασία. Σημαίνει ότι από εκεί και μετά όποιος δώσει τα περισσότερα είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα τον νοικιάσει ή αν πούμε ότι τον νοικιάζουμε. Οπότε δεν πρέπει να στεκόμαστε στο αν η δημοπρασία θα λέει 50, 60, 70, 100, 150. Γιατί αυτό θα είναι το αρχικό, αυτό θα είναι το ελάχιστο. Τώρα, την πρόταση του κυρίου Κεπαψόγλου την έχετε δει? Την έχετε δει. Εκεί γίνονται κάποιες αναφορές και θα θέλαμε λίγο και τη δική σας άποψη. Ο κύριος Κεπαψόγλου λέει ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτή η επιχείρηση... Ο κύριος Κεπαψόγλου έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος πολιτικής φύσεως. Πολιτικό ατόπιμα το είπε ο Δήμαρχος. Δεν μπορεί να στέλνει, ναι, σε συνάδελφο δήμαρχο επιστολή η οποία να λέει σας καλώ. Δηλαδή... Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή ο τρόπος και το ύφος της επιστολής ήταν το λιγότερο απαράδεκτο. Εννοείται την τελευταία πρόταση ουσιαστικά που υπάρχει σε αυτό το κείμενο που λέει σας δηλαδή, καλώ να αναλογιστείτε το διακύβευμα της εκπλήστασης του Δήμου Καστοριάς και ο Δήμαρχος θέλει να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν μπορεί, δεν χρειάζεται νουθεσίες τις οποίες μάλιστα σε μια επιστολή που υποτίθεται τη στέλνει ιδιωτικά την ίδια στιγμή την διαρρέει και στα μέσα. Ναι. Και να έχει αυτό το ύφος το οποίο έχει η συγκεκριμένη επιστολή. Και ούτε μπορούμε να πάμε σε μια διαδικασία. Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που είπε ο Δήμαρχος χθες στην εκπομπή μας που μίλησε για πολιτικό ατόπιμα? Απόλυτα. Απόλυτα. Και νομίζω ότι όποιος ασχολείται με τα κοινά την ίδια άποψη θα έχει. Λοιπόν, κύριε Μεταλίδη, λέει εδώ ότι η προωθούμενη λύση της εκμίσθωσης, για να πάμε και στην προηγούμενη παράγραφο ακριβώς, του λατομείου, νομοτελειακά θα καταλήξει στον έλεγχο και το πατρονάρισμα όλων των δημοπρασιών και την κατασκευή των έργων και προμηθειών, αφού η τιμολογική πολιτική του ιδιώτη θα είναι κατά το δοκούν. Βάζει λοιπόν εδώ μια παράμετρο, πάμε λίγο στην ουσία λοιπόν πέρα από τις λέξεις τώρα, για το εάν θα μπορέσετε να διασφαλίσετε μέσα από τον ιδιώτη τιμές που θα είχατε κι εσείς αν το λειτουργούσατε ως Δήμος. Αρχίζουμε τώρα εδώ πέρα όμως και μπαίνουμε λίγο και θέλετε ένα βήμα παραπάρα στην ουσία. Άρα ναι, λέμε ακριβώς, ότι ο Δήμος πρέπει να πουλάει φτηνά, οπότε αυτό νομοτελειακά θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου σε ζημία. Άρα
αν συνεχίσει ο Δήμος να παράγει και να έχει ένα λατομείο στα χέρια του, πουλώντας φθηνά κάτω του κόστους, δεν νομίζω και αυτό να είναι απαιτητό. Γιατί υπήρξαν και οι εποχές και σήμερα, θέλετε να δούμε σήμερα τα τελευταία 15 χρόνια θα δώσει στη δημοσιότητα. Θέλετε να δούμε τις, τα τελευταία 15 χρόνια χρήσεις της Μακεδονίας. Τα τελευταία 15 χρόνια πόσες ήταν οι κερδοφόρες χρήσεις. Θα δώσει αν δεν κάνω λάθος, αυτό μας είπε από χθες, θα δώσει σήμερα τις κερδοφόρες χρήσεις επί δικής του θητείας εκεί. Εγώ ξαναλέω τα τελευταία 15 χρόνια. Η δική του θητεία, αν δεν κάνω λάθος, τελείωσε τουλάχιστον 12 χρόνια πριν. Εγώ σας πήγα ουσιαστικά από εκεί και μετά. Τα τελευταία 15 χρόνια. Πόσες ήταν οι κερδοφόρες χρήσεις. Ναι. Γιατί πολύ πιθανό να υπήρχαν και κάποιες καλές χρονιές, μία-δύο καλές χρονιές. Ακόμα και κάποιες άλλες που μπορεί να ήταν κερδοφόρες. Ποιο ήταν το ποσό. Κύριε, και αυτό κύριε το ποσό το οποίο συζητάμε, αν είναι τελικά προς το συμφέρον του εξής, Δήμου. Να ρωτήσω το εξής. Αν τελικά είναι μια ζημιογόνα επιχείρηση και όχι η κότα που κάνει τα χρυσά αυγά, όπως λέει και ο κύριος Ταμίλιας, συναδελφός σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από ιδιώτες να το πάρουν? Πρώτον, είναι μια κότα η οποία μπορεί να κάνει χρυσά αυγά, αλλά είναι ξεπουπουλιασμένη αυτή τη στιγμή. Α. Και τελματωμένη και βαλτωμένη στη λάσπη. Το θέμα είναι πώς αυτή η κότα θα αναγεννηθεί. Και πώς αυτό το περιουσιακό στοιχείο θα παραμείνει στην κατοχή, θα παραμείνει υγιές και αν μη τι άλλο θα φέρνει ένα ετήσιο ελάχιστο έσοδο στο Δήμο. Μάλιστα. Για το έσοδο επίσης, μια και το αναφέρετε, γίνεται πάρα πολύς λόγος. Θεωρείται ένα τίμημα 50 ή 60 χιλιάδων ευρώ, όπως γράφουν στην κοινή τους ανακοίνωση η κυρία Σπύρου και ο κύριος Μόσχος, είναι το τίμημα που τελικά θα δοθεί? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι ίδιοι λένε ότι αν το τίμημα ήταν 150 έως 200.000, τότε και οι ίδιοι δεν θα είχαν ίσως κάποια αντίρρηση. Λοιπόν, πρώτον είπαμε ότι αυτό το θέμα δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια μας προς συζήτηση, άρα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το τίμημα. Μιλάμε θεωρητικά. Θεωρητικά, να ρωτήσω θεωρητικά. Θεωρητικά 50-60 χιλιάδες είναι μικρό ή μεγάλο? Το τίμημα 50-60 χιλιάδες μπορεί να είναι μία αρχή. Ξαναλέω, πρέπει να δούμε τελικά πού θα είναι το τίμημα. Γιατί να είστε σίγουρος, μπορούμε να πούμε, γιατί να πούμε τότε 200 και να μην πούμε 300.000. Μαζί σας και με 500, αλλά ναι, να αντιλαμβάνεστε όμως ότι κάτι τέτοιο θα είναι εδαφικό. Πρέπει να δούμε, ξαναλέω, τα τελευταία 15 χρόνια τι έδινε ο Δήμος, τι κέρδη είχε ο Δήμος, αν είχε. Θα πρέπει να δούμε αν τυχόν το πουλούσαμε ή τι προσφορές θα υπήρχαν στην πώληση. Τι ποσό είναι αυτό? Ναι. Αν στα χρόνια της εκμίσθωσης υπάρχει αυτό το ποσό, αν οι όροι που υπάρχουν μπορεί να μιλάνε για προκαταβολή του ποσού, οπότε ο Δήμος να έχει κάθε στην αρχή του έτους ζεστά χρήματα στα χέρια του να μπορεί να κινηθεί και πολλά πολλά άλλα θέματα, τα οποία δεν είναι μόνο ένα απόλυτο νούμερο. Μια και είμαστε στα νούμερα, θέλετε να πάμε και σε ένα ακόμη θέμα. Έχετε παρουσιάσει και έχει παρουσιάσει και ο κύριος Πέλκας τα χρέη που έχει η συγκεκριμένη Μακεδονός, έτσι. Τα οποία δεν είναι από τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, ούτε μάλιστα από τη συγκεκριμένη διοίκηση. Ακριβώς. Πόσα είναι ακριβώς, θυμάστε? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι. Περίπου είναι κανένα 200-300 χιλιάδες, πόσο κάπου είναι? Κάπου εκεί ανάμεσα, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω όμως, για την οικονομία της συζήτησης, να πούμε ότι είναι περίπου 205.000 ευρώ τα χρέη της. Τα χρέη παραμένουν στον Δημό με την ενοικίαση ή μεταφέρονται στον ενοικιαστή? Δηλαδή, σε μια τέτοια περίπτωση, θα πάμε σε μια καλή και κακή Μακεδνός, που όχι, τα χρέη νομίζω, θα νομίζω, μείνουν στους δημότες? Προχωρήσαμε και πολύ, δεν νομίζω αυτό να υπάρξει, δηλαδή, διαχωρισμός. Είναι, δεν είναι. Θα υπάρξει διαχωρισμός. Δηλαδή, τα χρέη θα βαρύνουν? Τα χρέη θα βαρύνουν αυτόν ο οποίος θα έχει τη διοίκηση της Μακεδνός. Άρα λοιπόν, αυτός που θα πάρει τη Μακεδνός θα πάρει και τα χρέη της. Αυτό με να το δούμε στους όρους σας, λέω, αλλά... Όχι, θα το μα εσείς θα το βάλετε στους όχι, όρους να ακούτε αυτό. Να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε και να πούμε θέλω την πόρτα καφέ, θέλω το παράθυρο φιμέ και τέτοια. Υπάρχουν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, πολύ περισσότερο εξειδικευμένο για το πώς νοικιάζονται τα λατομεία. Ναι. Που ανήκουν στου ΟΤΑ. Ναι. Οπότε γι' αυτό και το δώσαμε σε δικηγόρο. Οπότε πάνω ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο να κινηθούμε. Μάλιστα. Ό,τι ορίζει ο νόμος, για να είναι όλα ξεκάθαρα και να είναι όλα κρυστάλλινα, για να μην μπορεί κανένας να έρθει και να πει ότι είναι φωτογραφικό και για να μην μπορεί κανένας να προσβάλλει την όποια προκήρυξη βγει. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Όμως, ό,τι ορίζει ο νόμος, ούτε χιλιοστό πίσω στα συμφέροντα του Δήμου και της επιχείρησης. Να ρωτήσω, κύριε Μηταλίδη, το εξής. Εάν μέσα στους όρους
είναι ότι δεν πάνε τα χρέη. Εσείς αυτό θα το ψηφίσατε? Θέλω να το δώσω στο σύνολο. Τώρα, άμα μου το απομονώσετε έτσι, άμα όπως μου το απομονώσετε, θα σας πω όχι. Μάλιστα. Αλλά αν μέσα στους όρους είναι 150.000 ευρώ το χρόνο, το οποίο το 70% θα προκαταβάλλεται στην αρχή και αν δεν προκαταβληθεί θα φύγει από μέσα και θα έχει κάποιους άλλους όρους. Είστε καθαρός, κύριε Μηταλίδη, ξεκάθαρη απάντηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν θα κρατήσετε το εάν αυτό. Ένα κείμενο, όταν πάμε να το πάρουμε το σύνολο των όρων, πρέπει να το δούμε σαν σύνολο και όχι αποσπασματικά. Ναι, αλλά αυτός όμως είναι ένας πολύ σημαντικός όρος, όπως καταλαβαίνετε. Και το ποσό το οποίο θα γίνει δημοπράτηση επίσης είναι πολύ σημαντικός όρος. Πάρα πολύ. Πριν πάρα μου είπατε πολύ. 50. Τώρα σας λέω αν είναι 150, δηλαδή αρχίζουμε τώρα και παίζουμε την κολοκυθιά. Αν είναι 150, ουσία, τουλάχιστον έχουν δηλώσει η κυρία Σπύρου και ο κύριος Μόσχος το ξανασυζητά. Να το δούμε στην πράξη όλο αυτό. Το τι δηλώνουμε εγώ τώρα, τι δηλώνω εγώ εδώ σε εσάς στην εκπομπή, με το τι μπορεί να πάω να ψηφίσω αύριο. Έχει τεράστια διαφορά. Άρα λοιπόν είναι όμως ένα θέμα αυτό για είναι, να το προφανώς δούμε. Προφανώς είναι ένα θέμα. Δεν είναι το μόνο θέμα. Είναι πολλά τα θέματα. Αν ήταν τόσο εύκολο το ζήτημα, ήδη θα είχαμε κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είχαμε αποφασίσει. Τώρα, να πάμε σε ένα ακόμη σοβαρό θέμα γύρω από αυτή την υπόθεση. Γιατί βλέπω ότι πρέπει να υπάρχει, αυτό νιώθω, πρέπει να υπάρχει μια ανησυχία από τους εργαζόμενους εκεί στην Μακεδονία. Η περίπτωση των εργαζομένων μπαίνει και αυτή στους όρους εκμίσθωσης? Εννοώ με όρους ότι θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Επειδή μπερδευόμαστε λίγο, ναι. Η Μακεδονία δεν είναι μόνο το λατομείο. Βεβαίως δεν είναι μόνο το λατομείο. Άρα κανένας εργαζόμενος δεν έχει να φοβάται τίποτα. Η επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά την εκμίσθωση ή μη του λατομείου. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν μπαίνει σε καμία κουβέντα, σε καμία συζήτηση. Δηλαδή λέτε ότι ακόμη και να μην κρατήσουν τους ανθρώπους εκεί η εταιρεία, θα πάνε στο ενιδρύο. Θα πάνε στο ενιδρύο, το οποίο είναι και αυτό βέβαια κλειστό. Θα πάνε, δεν ξέρω, σπηλιά δεν είναι σε αυτό, συγγνώμη. Θα πάνε στο λιμνέο οικισμό. Ναι. Δεν τίθεται θέμα, η επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι θα μετακινηθούν αν δεν θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν. Ναι, αν και νομίζω ότι μέσα στους όρους μπορεί, γι' αυτό σας λέω πρέπει να το δούμε στο σύνολο, μέσα στους όρους μπορεί να είναι, να υπάρχει κατά κάποιον τρόπο εισαγωγικά το ποτηρητής του Δήμου εκεί μέσα. Δηλαδή να υπάρχουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι να ξέρουν, γιατί μέσα στους όρους στους οποίους συζητάμε είναι πέρα από το μίνιμουμ ποσό, είναι να πάει μετά ανάλογα με την παραγωγή να έχει επιπλέον έσοδο Δήμος. Αυτό κάποιος θα πρέπει να το επιβλέπει, κάποιος θα πρέπει να το τσεκάρει. Εντάξει, εκεί φαντάζομαι όμως δεν χρειάζεται να είναι όλοι οι υπάλληλοι εκεί. Μα δεν έχει. Πώς, αυτή τη στιγμή ο Δήμος, η Μακεδονός, αν δεν κάνω λάθος, στον δολατομείο έχει 2 υπαλλήλους. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάντως και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε στη βάση του. Και είναι ένα πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό θέμα στο σύνολό του. Από όποια να το δεις, δηλαδή. Από το μικρότερο σημείο που θα πάμε να πιάσουμε και να συζητήσουμε μέχρι το μεγαλύτερο. Ακριβώς. Γι' αυτό ξαναλέω αυτό που είπα και πριν. Όπως επαναλαμβάνω και τα χρέη. Δεν θέλω να ξεχνάμε και τα χρέη. Αυτό πρέπει να το δούμε σαν ολότητα και πρέπει να το δούμε στο σύνολο σε ένα ζυγί, αν τελικά είναι προς όφελος ή όχι. Και ξέρετε, για τα χρέη, παραδείγματος χάρη, είναι και ένας λόγος. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν ένας ενδιαφερόμενος. Δεν είναι μόνο εσείς που θα πάτε αυτά τα χρέη, αν θα τα κρατήσετε στο Δήμο, θα τα δώσετε στον ιδιώτη. Αλλά και εγώ σαν επενδυτής. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και εγώ όμως σαν επενδυτής, κύριε Μηταλίδη, δεν θα διαφοροποιηθεί η πρότασή μου με το μίσθωμά μου κτλ. Αν μου φορτώσετε τα χρέη. Προφανώς. Πολύ πιθανό. Εμένα σαν επενδυτή θα με ενδιαφέρε. Όπως επίσης θα πρέπει να βρούμε θεωρητικά, γιατί έγινε και μια κουβέντα τέτοια. Να δούμε πώς θα μπορέσει κάποιος ο οποίος χρωστάει αυτή τη στιγμή στη Μακεδονός μπορεί να έρθει να υποβάλει πρόταση να την νοικιάσει. Α, όποιος χρωστάει. Στη Μακεδονός. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολλά τα, γι' αυτό σας λέω, είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία τίθενται και τα οποία πρέπει να είναι. Διευκρινίστε μας και κάτι κρυστάλλινα όταν θα έρθει να συζητήσουμε. Λοιπόν, διευκρινίστε μας και κάτι τελευταίο. Πριν, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, εάν σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο ιδιώτες ή αν μπορεί ένας δήμος ή μια επιχείρηση ενός άλλου δήμου να μπει σε αυτή τη διαδικασία που θα είναι, θα λέγαμε, μια πλειοψηφική δημοπρασία ουσιαστικά, για να το καταλάβω. Η λογική της δημοπρασίας είναι, ξεκινάμε με ένα μήνυμο ποσό, υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα οριστεί. Οι φάκελοι παρουσία των ενδιαφερόμενων που έχουν καταθέσει κλειστοί φάκελοι
που έχουν καταθέσει την προσφορά τους θα ανοίξουν μπροστά σε όλους. Γι' αυτό λέω, αυτό απαντάει λίγο και στο φωτογραφικό στο οποίο λέτε. Θα ανοίξουν μπροστά σε όλους και εκεί μπροστά η τιμή η οποία θα είναι η μεγαλύτερη, η προσφορότερη για την επιχείρηση, θα είναι αυτή η οποία θα προκριθεί. Και σε δεύτερη φάση θα έρθουν να ελεγχθούν και τα τυπικά δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει αυτός ο οποίος δώσει το μεγαλύτερο τίμημα να προσκομίσει. Μάλιστα. Ενημερώτες και τα λοιπά. Φίλος, φίλος νομικός της εκπομπής μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ και μου λέει ότι όπως είναι οι νόμοι και τα λοιπά, πρέπει όποιος πάρει ενοικίαση αυτή την ιστορία να πάρει και όλο το προσωπικό με τους ίδιους όρους, αναλαμβάνει εκ του νόμου και τα χρέη, μου λέει εδώ. Είτε το βάλουν στους όρους, λέει, είτε όχι. Εγώ σας λέω, δεν είμαι νομικός και καταρχήν ξαναλέω, η Μακεδονός μπορεί να έχει 30 άτομα προσωπικό. Ναι. Δεν μπορεί ο ιδιώτης ο οποίος θα έρθει να νοικιάσει το λατομείο να πάρει τα 30 άτομα της Μακεδονός. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει εκεί. Πάντως, εντάξει, οπότε, πάντως εδώ πρέπει λίγο να το δουν οι νομικοί. Γιατί ακριβώς εδώ είναι οι νομικοί οι οποίοι το δουλεύουν τόσο. Ότι είτε το βάλετε στους όρους είναι είτε όχι. Είναι ήδη 20 μέρες το οποίο το έχουν στα χέρια τους. Είναι ήδη 20 μέρες το οποίο το έχουν στα χέρια τους και δεν μας το έχουν παραδώσει ακόμα. Άρα ξαναλέω, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Οπότε προφανώς για να το λέει ο άνθρωπος ο οποίος είναι νομικός σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμένα. Και το οποίο και εγώ όταν θα δω κάτι θα το συζητήσω και εγώ με τον, να σας το πω απλά με τον δικό μου τον νομικό. Για να δω αν ισχύουν αυτό όλα. Αυτό είναι γιατί σίγουρο, γιατί δεν θέλει κανείς σας, φαντάζομαι, που είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να βρει και κανένα μπελά. Προφανώς. Ξεκινήσαμε την κουβέντα την αρχή έτσι. Θα προσέξουμε και θα προσέξουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Κύριε Μηταλίδη, προς στιγμή σας ευχαριστώ. Αν παραστεί ανάγκη, γιατί ζήτησα να έχουν συνομιλίες μαζί σας και η κυρία Σπύρου και ο κύριος Μόσχος. Πρέπει να προχωρήσω όμως την εκπομπή ουσιαστικά, γιατί έχουμε ήδη αργήσει με τον κύριο Κεπαπτσόγλου. Αν παραστεί ανάγκη, είστε στην διάθεσή μας και σήμερα για περαιτέρω διάλογο. Και σήμερα είμαι, αλλά να βγω στον αέρα σε αντιπαράθεση συζητώντας τα ίδια πράγματα, θα προτιμούσα να μην γίνει αυτό. Ωραία, εγώ το σέβομαι και γι' αυτό ρωτάω πάντα αν θέλει κάποιος να συνομιλήσει. Είμαστε εδώ, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν κρύφτηκα τουλάχιστον εγώ προσωπικά ποτέ ό,τι ζητήσατε, ό,τι θελήσατε να συζητήσουμε εδώ. Αλλά το να μπούμε, να κάνουμε μια κουβέντα την οποία την κάναμε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αρχίσουμε να λέμε ο καθένας τις κορώνες του, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αποφύγω. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα ακούω την εκπομπή σας, αν προκύψει κάτι το οποίο μπορεί να θίξει πρόσωπα ή καταστάσεις. Επί προσωπικού μπορείτε να, μπορεί και να το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή μέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.